Πόρτες ασφαλείας, στενά ασανσέρ, κουμπιά στα ασανσέρ τοποθετημένα ψηλά, ανύπαρκτες αναπηρικές ράμπες, απότομες ράμπες και άλλα αποτελούν ίσως για τους περισσότερους ανθρώπους απλές λεπτομέρειες, τις οποίες πολλές φορές ούτε καν προσέχουμε. Για τα άτομα όμως με αναπηρίες, τέτοιες λεπτομέρειες καθιστούν πολλά δημόσια κτίρια, υπηρεσίες, ακόμη και απλά καταστήματα απαγορευτικά ως προς την πρόσβασή τους. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ή να πληρώσουν λογαριασμούς και η πρόσβαση στο εσωτερικό αρκετών κτηρίων δεν είναι εφικτή. Αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Ο Γιάννης Δημογιάννης τα τελευταία χρόνια είναι καθυλωμένος λόγω ασθένειας σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ωστόσο, είναι ένα πολύ δραστήριο άτομο. Κινείται διαρκώς στην πόλη με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, ακόμη και με ηλεκτρικό ποδήλατο που ελέγχεται κυρίως από τα χέρια και επίσης επισκέπτεται δημόσιες υπηρεσίες. Την Παρασκευή ο Γιάννης πήγε στο Δήμο Πατρέων και με χαρά μπόρεσε να κάνει χρήση της ειδικής ηλεκτρικής ράμπας ανελκυστήρα αμαξιδίων που τα τελευταία χρόνια έχει τοποθετηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Μεζόνος, το οποίο δεν διαθέτει ασανσέρ. Και εμείς πολίτες της πόλης είμαστε. Έχουμε κάθε δικαίωμα να πάμε να δούμε τον δήμαρχό μας. Κάναμε λοιπόν σήμερα το αυτονόητο. Πήγαμε και τον είδαμε. Γιατί κάπως έτσι πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Τόσο απλά. Ο κύριος Δημογιάννης δήλωσε πως είναι υποχρέωση όλων των υπηρεσιών να διαθέτουν ανάλογες υποδομές, καθώς τα άτομα με αναπηρία έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους ανθρώπους και θα έπρεπε να την χάνουν της πρόσβασης σε κάθε κυρίως δημόσια δομή. Αυτά τα συστήματα πρέπει να μπουν παντού για να δημιουργηθούν οι υποδομές, έτσι ώστε και εμείς να ζούμε απόλυτα φυσιολογικά. Να χαιρόμαστε όπως χαίρονται όλοι οι συνάδελφοί μας. Στους συγκοινωνίες που είναι αξιοπρεπείς. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες είναι αρκετοί και τις περισσότερες φορές προτιμούν να μένουν κλεισμένοι στο σπίτι παρά να βιώνουν τα απαγορευτικά των πεζοδρομίων, των κακοφτιαγμένων ραμπών και των εμποδίων που συναντούν στο δρόμο τους από προκλητικά παρκαρισμένα οχήματα σε δρόμους και πεζοδρόμια. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου, ειδικά κατά την πρόσβασή τους σε τραπεζικά καταστήματα, είναι μία ακόμη πληγή. Με τις κατασκευές που έχουν γίνει πλέον στις εισόδους και για θέματα ασφαλείας έχουν έλθει σε πολύ δύσκολη θέση. Όπως δηλώνουν, θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί αυτές οι θολωτές γυάλινες κατασκευές να έχουν γίνει σε μεγαλύτερες διαστάσεις, ώστε να μπορεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο να χωρέσει μέσα σε αυτά τα κουβούκλια, μπαίνοντας και βγαίνοντας από μια τράπεζα.